Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Κυριακή, είναι 25 του Δεκέμβρη. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα ολούθε. Οφείλω να ομολογήσω ότι η ευχή, η φράση «καλά εκούγεννα» μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια από τις αγαπημένες μου. Δεν θυμάμαι πότε την άκουσα για πρώτη φορά και πώς μου έχει εντυπωθεί. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά οφείλω να ομολογήσω, παρότι έτσι κι αλλιώς δεν φημίζομαι για την ισχυρή μου μνήμη, μπορώ να ξεχάσω πολύ εύκολα κάτι που έγινε πριν από 2 ώρες, μπορεί και λιγότερο. Όμως θεωρώ ότι από όσο μπορώ να ανακαλέσω μνήμες, φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτό το χαρούμενα εκούγεννα που λέμε και ξαναλέμε και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, το ζούμε πραγματικά. Δηλαδή υπήρξαν πάρα πολλά χρόνια που το λέγαμε, θέλαμε να το επιβάλλουμε με έναν τρόπο, δηλαδή θέλαμε να το πιέσουμε να έρθει για να το ζήσουμε, αλλά νομίζω ότι φέτος το ζούμε πραγματικά για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το ερώτημα βεβαίως που τίθεται και είναι υποσυζήτηση και για μένα και για εσάς είναι αν υπάρχει αυτή η συνταγή για τα εκούγεννα. Τι είναι αυτό δηλαδή που μας κάνει να το ζούμε πραγματικά φέτος. Κάποιος θα πει ότι επειδή κερδίσαμε το τελευταίο παιχνίδι πριν από τα Χριστούγεννα, κάτι που είχαμε να κάνουμε 14 χρόνια. Όμως πηγαίνοντας λίγο πίσω στην τελευταία φορά που η ΑΕΚ είχε κερδίσει μάτς πριν τα Χριστούγεννα, ήταν ένα μάτς απέναντι στον Εργοτέλη το 2008, πάλι νομίζω ότι παρότι νίκη, εντάξει και νίκη απέναντι στον Εργοτέλη δεν λέει και πολλά πράγματα, βεβαίως αργότερα ακολούθησαν διάφορα στραπάτσα πριν από τα Χριστούγεννα με ομάδες τύπου Εργοτέλη, αλλά δεν έλεγε τίποτα και επίσης νομίζω ότι τότε ήταν έτσι τα πράγματα που δεν ήταν πραγματικότητα αυτό το χαρούμενα εκούγεννα, δηλαδή ήταν μια η οποία έπαιζε μακριά από το γήπεδό της, κέρδισε, δεν είχε έδρα, δεν υπήρχε Φιλαδέλφια, θα ξαναγύριζε στο παγωμένο ΆΚΑ. Ήταν μια κατάσταση που ήταν μια χρονιά που είχε αλλάξει προπονητή, είχε φύγει ο Δόνης, είχε έρθει ο Μπάγεβιτς, γενικώς μια πολύ περίεργη κατάσταση. Επομένως δεν αρκεί να κερδίσεις το τελευταίο παιχνίδι πριν από τα Χριστούγεννα. Υπάρχει κάτι άλλο, χρειάζεται να πηγαίνει η ομάδα για πρωτάθλημα για να είναι χαρούμενα εκούγεννα. Μα αν πάμε πίσω στο 2017, το πιο πρόσφατο, την πιο πρόσφατη πρωταθληματική σεζόν, η ΑΕΚ έκανε γκέλα πριν από τα Χριστούγεννα, έτσι, ένα 0-0 τελειωμένο στο Ολυμπιακό στάδιο και τότε είχε πέσει πολύ βαριά σκιά, όχι μόνο γιατί φαινόταν σαν να χάνει το πρωτάθλημα, γιατί απλώς αυτό που έχασε ήταν 2 ανέλπιστους βαθμούς, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά, πιο κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας σε σχέση με ό,τι είναι τώρα. Επομένως, ούτε αυτό είναι αρκετό. Νομίζω ότι φέτος αυτό που μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ότι πραγματικά μετά από πολλά χρόνια περνάμε χαρούμενα εκούγεννα, είναι το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Πρώτον, επιστροφή στο σπίτι μας, στο γήπεδό μας, στο σημείο αναφοράς μας. Δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα οι φωτογραφίες της ΠΑΕ και το βίντεο εκείνο με το στόλισμα του δέντρου στο κέντρο του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματικά μου φτιάξε τη μέρα, μου άνοιξε την ψυχή. Όχι μόνο σαν εικόνα, αλλά και όλο το κόνσεπτ με τον τρόπο που έγινε και με την ατμόσφαιρα που έβγαζε και με όλο αυτό που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, που ήταν πολύ ενδεικτικό και του κλίματος που υπάρχει στην ομάδα. Αλλά έγινε και στο κέντρο του σπιτιού μας, στο κέντρο του κάστρου μας, της φωλιάς μας, του σημείου αναφοράς μας, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το πω, αυτού που ανυπομονούμε να ξαναείμαστε κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, αν γινόταν και μια φορά
ανά δύο μέρες ή ακόμα και κάθε μέρα. Πρώτο αυτό και σημαντικότερο ίσως συστατικό της συνταγής. Δεύτερο θεωρώ ότι είναι το πόσο ξανά η ομάδα βγάζει μια υγεία από τον προπονητή της, τους παίχτες της, συνολικά τη λειτουργία της, συνολικά αυτά που κάνει και μέσα στο γήπεδο και έξω στο γήπεδο και μέσα στα ποδητήρια και παντού. Δεν έχει σημασία που η ΑΕΚ έχει απόσταση από την κορυφή, έχει σημασία ότι αυτό που εμείς βλέπουμε, αυτό που εμείς ευχαριστιόμαστε, αυτό που εμείς θέλουμε, το βλέπουμε μπροστά μας. Μια ΑΕΚ όπως τη μάθαμε, όπως την αγαπήσαμε, όπως πραγματικά τη θέλουμε. Προφανώς ευχή όλων είναι η ΑΕΚ να κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό που έχει σημασία όμως για τα χαρούμενα εκούγεννα, γιατί Χριστούγεννα καμία ομάδα δεν κερδίζει πρωτάθλημα, είναι να έχει κερδίσει αυτό που φέτος η ΑΕΚ έχει κερδίσει. Δηλαδή την εμπιστοσύνη, την αποδοχή και την αίσθηση ότι βγάζει μια υγεία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο βασικά συστατικά για να μπορούμε πραγματικά να το λέμε και να το εννοούμε για πρώτη φορά φέτος μετά από πολλά χρόνια αυτό το χαρούμενα εκούγεννα. Χαρούμενα εκούγεννα λοιπόν ολούθεν.